μια ιστορία ο Ντρεπή. Να πω κανένα παραμύθι. Πες το πατέρα του κάνα προξενιά. Όχι. Όχι, το καλό θα πεις. Όχι, όχι. Το άλλο θα πεις. Δεν μπορείς να του κάνω προξενιά. Όχι. Και η μάμη σκοτάει. Και μου λέει, αυτή ήταν αγαπημένη από όλα. Και συνονοούντονε. Ναι, Ζάχαρη, Χριστίνα, ναι. Αλήθεια σου λέω, μα το δύο πρόκειται. Δεν το θυμούμαι εγώ, ναι. Να τσακωστούνε. Ποτέ δεν, ναι. Και να πούμε διάβουνε να είναι συνονοημένοι στο σπίτι. Ναι, ναι. Που είναι πολλές γνέσεις που δεν είναι τσακ. Κάνει χωριστό από το βόλιο, ένα χωριστό να έχει βάλει, κάποια πολλά πράγματα. Φωμένη αυτή στο Σόιτζ και ό,τι κάνω στο Σόιτζ κάνει αυτή. Ναι, 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 η μάνα μου ήταν. Ναι. Γίνονται δύο οικογένειες, μία. Ναι, ναι, ναι. Μία οικογένεια. Δεν υπάρχει χωρισμός. Ναι, ναι. Λοιπόν, τη μια ώρα πάει από τον ουράλ. Αυτό. Είναι η πρώτη τσίπα η οποία είναι όλο δάλια. Άντε να μέχω το παρτάτηρια. Εδώ ήταν μαξού η μπαϊ του τότε. Αυτά τα έχω γυρίσει εγώ. Το βάλει τα γαζιά του, αύριο πάει το ίδιο. Κάθε μέρα το ίδιο. Και τα βάζω τώρα το ελαιόλαδο. Όπως είναι αμαξιαζούν, τα πηγαίνω με το χουμάκι, τα βάζω στο λάδι. Όχι, αμαξιαζούν. Επτά είναι πιο ξέρα. Τα είναι. Επτά είναι πιο χρόνια. Έτοιμα να μπουν στο ψωμοσάκουλο. Του τα λένε θα μπουν στο λάδι σε μια δεκάρα μέρα. Και αν πάει είναι πιο χρόνια και το ψυγείο με βαλτά. Πειράξει. Εδώ είναι. Γεια. Εδώ είναι η δεύτερη τσίπα. Μουλά είναι η κανένα δάλια. Έτσι. Όχι. Μουλά είναι. Μεσμερούχα, αλλά τη γιαγιά μου τώρα την εβάστουν εγώ και την έπλεγε η μάνα μου. Και με έστρωχνανε. Και μου έλεγε, μια τσεκάλι. Δηλαδή να μην την πιένω, τα νυφίσαμε τόσο, να πω μια τσεκάλι. Ενώ σε πλαποθάνει και την πιένω μια τσεκάλι. Είδα λόγια, λέγε. Α, εδώ πλαποθάνω να πιένει την μια τσεκάλι. Μια τσεκάλι, για να μην πιένετε. Γιατί μου έλεγε μια τσεκάλι από μέσα. Η μάνα μου έπινε όχι στα ρούχα. Ο πατέρα μου ήταν εκεί, εγώ έβαλα, έτσι είχα βάλει κάπου να μια γαζοντενέκα. Και μου λέει ο πατέρας μου λέει, πώς θα ανεβάλει γυριά. Και κάμψε και πες ανοίγω και έφυγε εγώ πάει ένα, μια φυσά έπαιξε από μια φυπαλό πάει. Δεν έφυγε. Φυσέ, μια φυσέ αέρας έφυγε. Ε? Ναι, τώρα. Άκου να δείτε. Ναι.
το φάγιο τελείωσε. Η μάνα μου δάει, ήταν και αυτή πάντα τη... να κάνουν το σωστό και είπε, ναι, και μου λέει, πέταξε μόλις, έτσι πώς είναι η γιαγιά, πέταξε μόλις τα κάπουνα μια φουτέ λιβάνι. Φεύγει λέει ψυχή με το λιβάνι, ρε, αν θα τα δικά μας βέβαια. Ναι, και έγινε και αυτό, ήταν τα κάπουνα δίπλα. Ένα κοστοτυρί. Ναι. Με είδα, με ξύδι. Όχι, τώρα μόνοι. Μπορεί να τα πω. Και σε πόση ώρα γίνεται τυρί. Αμέσως. Ναι. Το πρόγραμμα και έπαιξε ένα κόκλο. Α, εντάξει, και γι' αυτό θα το πω. Θα το πει θα το πει, ε. Μπρίζα. Ένα κουστίλια πανπαδέρ. Αυτός είναι ο Χογλατσής, γιατί εδώ είναι πολλούς βαμούς και κόσμι όσοιγα. Είπε παιδεμός για πολλούς κόσμους. Πάει βούτυρο. Από πυρωμένο δάκτυνα τώρα. Ένα ούλο να το βάζει, δεν υπάρχουν γη. Δεν έχει λάδια. Πού δεν έχει βγάλει. Έτσι, πάμε, πάμε. Έλα, όσο το βγάλω, εμείς είχαμε φωτογραφία του στον Ανεμόμυλο, του Βάβουκα. Τσούνα. Τσούνα που λες. Του Τάσο. Μια μικρή φωτογραφία είχαμε, ναι. Δεν είχαμε και πάει η Αγουαλινιά. Έχω τότε μια καμπανθούνα να πάει την ψυχή μου κόρη να την πέταξα. Γιατί όποιος τη λαπεί, παίρνω τα ψωσία, ψωσία. Και εγώ τα πάρα ξυπώ και μια όλια από την πόρτα. Με ρωτώ εμά όλους, από εκεί έπαιξε. Και έλεγα να πάρω λέει στα Χανιά. Να το σε πω να μου στείλουν μια. Δεν ήταν άλλο ένας πρόεδρος ο τέτοιος. Ο άλλος ο Τάσος, ανοιξός του Σταύρος ήταν. Ήταν δήμαρχος. Έτσι να φτάσεις τη μόση. Πού με είδες τέτοιο. Να το λέω για στην Μαρσάλη. Η συμφωτογραφία που είχε η Καλλιόπιδα που είχε τον Τζαμανάτο που θέλει να κάνει πράγμα. Η Καλλιόπιδα αδερφή μας την έβγαλε, την πήρνε από εφημερίδα. Γιατί έβγαλε φωτογραφίες, αλλά δεν είχε κι αυτή. Μα γιατί κατά το κοκολιώτη, μα δεν είναι δεν ήταν. Αυτές τρώνε κλαδιά και χρόνια και έχουν πολύ άλλο, πολύ τύλι. Όχι. Πας παιδιά λάτσι, να τα σπαθά, να βρεις κανένα άλλο. Τώρα πας πας από το κύριο μου. Εντάξει, εγώ είστε καλά, γιατί πάει μιλές πολλά πράγματα και αμφιβάλλω. Εγώ είστε καλά. Όσο μπορεί να κοιτάσαι, τα δουλειά να τα κρύβουμε. Δεν είναι κλάμα, αυτοί θα έχουν ξεκάσει να κοιτάξουν τίποτα. Όχι, καθάρισαν το μάτι, ότι είχε το βγάλει.
Έλα πει πιο λόγι κάτι. Πιο μικρό. Πώς? Ο δεθαρμέ είναι, να πας να σπούς. Ναι, ναι. Τι είναι μωρέ μου, να είσαι παράξενες πολλές. Έλα βάει που είναι ο κυροκόμος, τρώει τα πόπατα. Πώς? Πώς τρώει ο κυροκόμος τα πόπατα? Ναι, έλα βάει, πέτσι έχουμε και τυρί. Το πάτο του και καλύτερο. Εντάξει. Τα φυσάκια όλα που ξέρετε. Από πάντα τα λέγαμε εμείς. Από πάντα τα λέγαμε. Το χειμώτερο πράγμα του Βόσκου. Δεν έχουν λίπα ή τίποτα, είναι καθαρά. Μόλις πας τα πόπατα, πιάσουν την γύρα, παίξουμε 5 σκοπούς. Θα παίξουμε με 2 γύρες σκοπούς. Να κλείσουμε την εκπομπή μας. Αχ, η μάνα μου. Άμα ο Βοσκός τρώει τα πόπατα, πάει καλά. Απολαμβάνει τον κόπο του. Μια φορά λέει πιένε ο Βοσκός. Τον δεν τρώει κοντομανόγιδες, δικούς του. Τον δεν τρώει ξένους. Είχανε πάει μια φορά στο Μητάνο. Όχι, πιο καλά είναι τα πόπατα γιατί το τυρί. Το είναι τύραλο. Γιατί είναι τύραλο. Για να το βγάζεις είναι τυραννία. Και άμα το τρως φρέσκο φρέσκο, από το απολαμβάνει. Απολαμβάνει τον κόπο. Γι' αυτό το λένε τυρί. Είναι τυρό. Όπως είναι άλλες που λες είσαι να έρθει 19 χρόνος το Γιάννα. Το πήρα εδώ και πήγαν στο Μητάκο. Αλλά αυτό τέτοια πράγματα πού να τα ξαναδεί. Και βάλα να δώσει μια πιάτα γάλα που γεμίσανε ψωμί και αυτό πάνω σχήνει τη ρεβοστή. Αλλά είσαι γι' αυτό το Μητάκο του. Και είχε λίγο λίγο σημαντικό ζωτή. Το πήγαινε λέει, έβανε μια ολιά στο στόμα και το Γιάννη πάει μέσα, τον αισιόντα αυτό. Εσύ χέρδε. Και του λέει, δεν θα το ξέρεις, λέει, του λέω σωρία. Έγινε τσάν, το λέγαμε. Ήταν ωραία, και εμείς το πράγμα της αρχής, είχε ένα άλλη ουσία. Τότε θα του ήταν να μυρίζουν τροφές. Και το κρέας. Και το κρέας, μυρίζει τροφές που το ταΐζεις. Ναι, ναι. Τροφές. Μυρίζει το κρέας, τον μυρίζει, άμα ήταν το βράσι, κάνει ένα σωρό μαύρα πράγματα. Να πω τις τροφές γι' αυτό. Όταν το γδέρνεις, γλυκά στην μυρωδιά του κρέατου την τροφή που τρώει. Λόγω του μισθού. Εγώ το γλυκό που το είχαμε τα δικά μας ζάχαρα. Εδώ τον τρώμε και τα χαρούσια, τα μελάνια, τα γόητα μελάνια. Τα χαρούψια, τα λουμπίνια, το πιστεύεις να τσιωνά. Και έφυγε με τον νόσο πράγμα. Πάει φέρα γιατί με δίνανε, του λούσαν παξιμάρια, μα πού τα βρήκαν στα σοή παξιμάρια. Μα δεν τους ρίξε ο Βασίλης και δεν ξανάρθανε. Λοιπόν, και έγραφανε μέσα από πάνω όξο. Αν λέει, είναι Βασίλη, πώς μπορεί το έγραφανε, αν είναι ίχνος, λέει λουμπίνι. Και χαρουψιού. Το χαρούς το γράφει στο πέραμα τα παξιμάδια. Ναι, ναι, ναι. Είναι λέει παξιμάδι, λέει γαρούπ, άκουτα. Ολόμαυρο. Και σκύρο, αν δεν το βρέξει δεν το τρώει με τίποτα. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι... Το χαρούπ, το τέτοιο. Η σίκαλη. Πού τη βρήνει τη σίκαλη? Εδώ βρήνει η σίκαλη. Όλο σίκαλα σε νοσοκομείο. Α, σίκαλα. Τόσα είναι ψωμάτια του κάθε νοσοκομείου. Σίκαλα, ναι, ναι, ναι. Και ήταν από